Αγαπητοί συναγωνιστές, φίλοι και φίλες, με λένε Θανάση Νασιάρα και εργάζομαι στο εργοτάξιο του Αρμού. Στον αγώνα και το μεροκάματο έμαθα να μην κλαψουρίζω για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι μας καθημερινά. Συναντήθηκα με τις ιδέες του ΚΚΕ από πολύ μικρός, όπως μου τη δίδαξε η οικογένειά μου, μεγαλώνοντας μέσα στα καπνοχώραφα και στη φτώχεια στο χωριό μου. Η πείρα της ζωής μου επιβεβαιώνει το ΚΚΕ. 30 χρόνια εργάτης στα εργοστάσια είδα πολλά. Είδα συναδέλφους μου να τα φέρνουν δύσκολα βόλτα και στις εποχές της μεγάλης ανάπτυξης, όταν οι εργοδότες του κλάδου των μεγάλων κατασκευαστικών κάνανε χρυσές δουλειές. Και τα κατοπινά χρόνια είδα άλλους τις ουρές των ανέργων με την απελπισία στα μάτια και την προσδοκία για μια άμεση λύση. Είδα συναδέλφους μου να σακατεύονται με κρίση και με ανάπτυξη, με πράσινες, γαλάζιες, ροζ, με πολύχρωμες κυβερνήσεις. Κι άλλους, νέα παλικάρια να χάνονται, όπως πριν 4 χρόνια, όταν συνάδελφός μου έπεσε μέσα στον αναδευτήρα, στον πετό και τον έκανε κομμάτια. Νιώθω περήφανος που είμαι σήμερα εδώ, στη συγκέντρωση που οργανώνει το κόμμα της τάξης μου και όλων των αδικημένων. Το ΚΚΕ μπροστάρει σε όλους τους αγώνες. Το κόμμα της ανατροπής, της προοπτικής. Όπως ένιωσε περήφανος και λίγες μέρες πριν, όταν στη μεγάλη απεργία μας στις 6 Απρίλη, οι συνάδελφοί μου κατεβήκαμε με το δικό μας μπλοκ στην απεργιακή συγκέντρωση. Όπως και σε πολλές απεργίες πριν, όπως θα κάνουμε και μετά στις μέρες που έρχονται, στους αγώνες που μας περιμένουν. Και αυτή θα είναι μεγάλη, θα είναι μαζική. Γι' αυτό το τελευταίο είμαι σίγουρος. Γιατί μπορούμε να δώσουμε κι άλλα στον αγώνα μας, όλοι μας. Γιατί τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Όλες οι κατακτήσεις μας κερδίθηκαν με υδρότα και αίμα. Και αυτό μου το επιβεβαιώνει η ζωή μου αυτά τα 25 χρόνια μέσα στο ίδιο εργοστάσιο. Εκεί, από πόστο σε πόστο, συνονοούμαστε με ένα βλέμμα. Πολλές φορές χωρίς χρόνο, χωρίς πολλές κουβέντες. Αλλά και εκεί στις συναλλεύσεις μας, στα τμήματά μας. Παρά τη δυσκολία ότι είμαστε διάσπαρτοι στο χώρο, αλλά και όταν θα ξαποστάσουμε λίγο στο φαγητό μας, εκεί χτίζουμε την ενότητά μας. Και ας υπάρχουν ακόμα οι διστακτικοί. Περιμένω να τους πάρουμε από το χέρι. Το κάνουμε. Και ας παραμονεύει πάλι η κρυφή προσδοκία ότι κάποιος μεγάλος και τρανός θα έρθει να μας σώσει. Μέσω τους γνωρίζουν ότι η δύναμή μας βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα. Για πράγματα καθημερινά, αναγκαία όμως. Όπως την τελευταία στάση εργασίας μας για τις καθυστερήσεις στα δεδουλευμένα μας. Όπως όταν συγκροτήσαμε την Επιτροπή για την Υγιεινή και Ασφαλειά μας, με τη στήριξη του συνδικάτου μας. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες, όπως ότι είμαστε διάσπαρτοι στο μεγάλο χώρο του εργοστασίου. Δεν περιμένουμε κάποια μεγάλη μέρα που ξαφνικά όλα θα αλλάξουν. Την προετοιμάζουμε. Δυναμώνοντας τα συνδικάτα μας, οργανωνόμαστε, σώζουμε τον εαυτό μας. Συνεχίζουμε μαζί στον δρόμο της ελπίδας, της ανατροπής. Για αυτούς τους λόγους, η συμπόρευσή μου με το ΚΚΕ είναι αυτονόητη. Σας καλώ όλους εδώ και έξω από αυτό το χώρο. Κάθε μέρα συμπορευόμαστε με το ΚΚΕ.